Ενώπιον τη δικαιοσύνη προσήλθαν πέντε ύποπτοι κατά τη δολοφονία του Μπορί Ντεμτσόφ. Ένα από αυτού, ο Ζαούρ Νταντάτζεφ, φέρεται να έχει ομολογήσει ήδη την εμπλοκή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο ίδιο έχει υπηρετήσει σε μονάδα των δυνάμεων ασφαλεία στην Τσετσενία. Οι υπόλοιποι αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή. Πρόκειται για του Αντσόρ Κομπάσεφ, τον μικρό αδερφό του Σανγκίτ, τον Ραμπζάν Μπαχάεφ και τον Ταμερλάνε Κερχάνοφ. Οι διοκτικές αρχές θεωρούν πως τα στοιχεία για την εμπλοκή τους είναι επαρκή, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες. Το πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι ένας ακόμα καταζητούμενος για την υπόθεση προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να συλληφθεί στον Κρόσνη. Στις 27 Φεβρουαρίου, ο Μπορίς Νεμτσόφ έπεσε νεκρός με τέσσερις σφαίρες στην πλάτη σε μια γέφυρα δίπλα στο Κρεμλίνο. Ο 55χρονος επέστρεφε σπίτι με τη σύντροφο του. Η πλήρης εξηγίαση τη υπόθεση συνιστά πρόκληση για τι αρχέ, καθώ στελέχοι τη αντιπολίτευση επιρρύπτουν ευθύνε για τα τηλεφωνία στον Ρώσο Πρόεδρο.